Έχουμε ένα Mercedes CLK W209 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και τοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, για το εάν ανοιχτεί κάποια από τις δύο πόρτες, αν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό και αν γυρίσει και το κλειδί στη θέση on. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Οπλίζουμε το σύστημά μας. Θα κουνήσουμε το αυτοκίνητο για να δούμε τον κραδασμό. Αφοπλίζουμε. Οπλίζουμε πάλι. Τώρα, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on, όπως γίνεται σε κάποια παραβίαση. Έχουμε εδώ και το κλειδί μας. Γυρίζουμε και το κλειδί. Απενεργοποιούμε. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά. Πρώτο μήνυμα, sensor alarm. Είναι ο αισθητήρας του κραδασμού όταν κουνήσαμε το αυτοκίνητο απ' έξω. Μετά, δεύτερο μήνυμα, door alarm, ότι ανοίχθηκε η πόρτα. Και ACC alarm, όταν γυρίσαμε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα, ημερομηνία, 2021 είναι πρώτα η χρονιά, πέμπτος μήνας, 26 του μήνα, 13 και 3 η ώρα. Και link με τοποθεσία που μας δείχνει το αυτοκίνητο. Μπορούμε εννοείται να ανοίξουμε και το link. Λοιπόν, η κόκκινη κουκίδα είναι το στίγμα του αυτοκίνητου. Μας δείχνει ακριβώς Ανδριανουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Εδώ στο κατάστημα δηλαδή που βρισκόμαστε. Car Audio Dusty Sound. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα εξ αποστάσεως. Έχουμε βάλει μπρος και θα γράψουμε το μήνυμα για την διακοπή του κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα, αλλάζει, έχουμε πει αυτός ο κωδικός, το στέλνουμε και βλέπουμε και ταυτόχρονα και αριστερά μας το αυτοκίνητο. Έσβησε το αυτοκίνητο, πέσανε οι στροφές. Λοιπόν, τώρα στέλνουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση του κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα, το στέλνουμε. Μόλις λάβουμε την επιβεβαίωση, θα βάλουμε ξανά μπρος στο αυτοκίνητο. Μιζάρουμε και παίρνει μπρος ξανά κανονικά. Χωρίς check engine και προβλήματα. Αυτά.